Πάμε όμως τώρα να δούμε το τι ακριβώς συνέβη στην Φλόρινα, φίλες και φίλοι, και να συνδεθούμε. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Λιάση, ο οποίος είναι δήμαρχος στο Αμίντεο. Καλησπέρα, κύριε Λιάση, τον έχουμε τηλεφωνικά. Και καλησπέρα σας, έχουμε... κύριε Κουσουλέ. Μέσω Skype, ο κύριος Λιάση, σας βλέπουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κουσουλέ. Χρόνια πολλά, πάντα ελεύθερη. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έχουμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Μάντσο, ο οποίος είναι διοικητής του νοσοκομείου Φλόρινας, γιατί εκεί πέρα έχει συμβεί κάτι πολύ, πολύ περίεργο. 14 άτομα κινδύνευσαν και ένας άνθρωπος, μάλιστα, συνάνθρωπος μας δίνει μάχη, γιατί νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας εξαιτίας του γεγονότος ότι υπέστησαν δηλητηρίαση, καθώς εισέπνευσαν μέσα σε ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία ευτυχώς φραγίστηκε στη συνέχεια, μονοξίδιο του άνθρακα. Υπήρξαν λοιπόν λιποθυμίες, ειδοποιήθηκε η αστυνομία και το ΕΚΑΒ, διακομίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, αλλά ένας άνδρας αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση η υγεία του. Έχουμε τον... Πάμε να δούμε λοιπόν το τι μας έχει πει ο κύριος Μάντσος, ο διοικητής του νοσοκομείου Φλόρινας, για το πώς εκτυλήθηκε αυτό το θρίλερ και πώς εξελίσσεται αυτή η κατάσταση. Και στη συνέχεια, αγαπητέ Δήμαρχε, θα σας δώσω το λόγο για να μας πείτε και εσείς τις δικές σας πληροφορίες. Πρώτα το βίντεο όμως. Δεχθήκαμε κλήση από το ΕΚΑΒ γύρω στις 3-3.30 ώρα τα ξημερώματα της Κυριακής για μια μαζική δηλητηρίαση. Δεν γνωρίζαμε το τι ήταν αυτό που δηλητηρίασε τους ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, τα ασθενοφόρα μας φύγανε, παρέλαβαν τους ασθενείς. Ήταν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 9 ήρθαν στο νοσοκομείο της Φλόρινας. Ήταν και τα πιο ελαφρά. Κατά τη διάρκεια της διακορμιδής τους, ενημερωθήκαμε από την πυροσβεστική, οι οποίοι είχαν τον τρόπο να το διαπιστώσουν, ότι η δηλητηρίαση επήλθε από μονοξίδιο του άνθρακα. Άμεσα το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό παρέλαβε τους ασθενείς, διενεργήθηκαν απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις και τους χορηγήθηκε οξυγόνο. Η κατάσταση τους βελτιώθηκε πολύ σύντομα εξαιτίας του ότι ήταν νεαρά άτομα και δεν είχαν υπερβολική έκθεση στην τοξικότητα και συνήλθαν σχεδόν άμεσα. Παρ' αυτά τους παρακολουθούσαμε μέχρι τις 10-11 το πρωί, όπου και τους δώσαμε εξιτήριο μαζί με οδηγίες. Κύριε διοικητά, πόσο επικίνδυνο είναι αυτό? Κοιτάξτε, το μονοξίδιο του άνθρακα είναι άοσμο και άγευστο. Είναι ένας ύπουλος εχθρός. Η άμεση επαφή με αυτό το αέριο προκαλεί άμεσα απώλεια συνείδησης και εφόσον χάσεις βέβαια τη αισθή σου, εκτίθεσαι ακόμα περισσότερο. Ήταν τυχεροί οι ασθενείς μας γιατί το αντιλήφθηκαν αμέσως. Δεν είχαν απώλεια, πλήρη απώλεια συνείδησης, είχαν μερική απώλεια συνείδησης, είχαν τάση για έμετο και αισθάνονταν αδυναμία. Ειδοποίησαν και τους υπολείπους, από ό,τι μου έχουν πει βέβαια, και κατάφεραν να βγουν έξω και μόλις ήρθαν σε επαφή με το καθαρό οξυγόνο, άρχισαν να συνέρχονται. Λοιπόν, αυτά μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου. Αγαπητέ κύριε Λιάση, ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε εσείς? Κύριε Κουσουλέ, και εγώ ενημερώθηκα άμεσα για το δυσάρεστο αυτό συμβάν που ελπίζω να μην έχει τραγική κατάληξη, γιατί πράγματι οι 13 ένικοι είναι καλά στην υγεία τους. Από ενημέρωση που είχαμε τον διοικητή του ποδοσφαιρικού, μόνο δύο άτομα παραμέναν τουλάχιστον μέχρι το πρωί στο ποδοσφαιρικό. Ο ένας όμως είναι στη ΜΕΘ και από ό,τι μαθαίνω είναι σταθερή η κατάσταση, αλλά είναι κρίσιμη. Είναι μια εγκληματική αμέλεια κατασκευαστική, διότι αυτό το ξενοδοχείο ανακαινήθηκε πρόσφατα, 9 και το Σεπτέμβριο, τοποθετήθηκε νέα μονάδα υγραερίου με νέο καυστήρα και το πρόβλημα ήταν ότι ο αγωγός που θα έπρεπε να καταλήγει στη στέγη δυστυχώς είχε εξαγωγή στο υπόγειο και μέσα από το παράθυρο του υπογείου εισέρευσε το μονοξίδιο του άνθρακα και μέσα από το σύστημα εξαρισμού των δωματίων έφτασε στα δωμάτια. Και όπως ως φαρμακοποιός γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι ένα άοσμο και άγευστο δηλητήριο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο. Και μια ισορρόφηση μόνο καθαρού μονοξιδίου του άνθρακα μπορεί να φέρει το θάνατο. Ακριβώς είναι. Τώρα υπάρχει μια πληροφορία και θέλω να μας το διευκρινίσετε αυτό, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα, ξενοδοχειακή μονάδα, λειτουργούσε χωρίς άδεια, δεν είχε άδεια λειτουργίας. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ήρθα σε επαφή με την Γενική Περιφερειακή Διευθύντρια Τουρισμού, την κυρία Χατζηλιάδου Γεστημανή. Ναι. Έγινε γνωστοποίηση από τον ξενοδόχο, από τον επιχειρηματία,
προς την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία υπάγεται απευθείας στο Υπουργείο Τουρισμού. Και μόλις παρέλαβε το φάκελο διευθύντρια, επέβαλε πρόστιμο 10.000 γιατί είχε ανακριβή και αναλυθή στοιχεία και ενημέρωσε τις ελεκτικές αρχές. Αυτό το πρόστιμο με ενημέρωσε ότι επιβλήθηκε στις 18 δεκάτου. Και βέβαια και πρόστιμο και ένα άλλο πρόστιμο, διότι λειτουργήσε εστιατόριο χωρίς προαπαιτούμενη προηγούμενη αδειοδότηση. Αυτή την ενημέρωση έχω εγώ από την Υπηρεσία Τουρισμού, από τη Γενική Διευθύντρια. Ο Δήμος, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν εμπλέκεται σε αδειοδικές διαδικασίες. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια πραγματογνωμοσύνη για να διαπιστωθεί τι φταίει. Ακριβώς, να δούμε τι φταίει και να ευχηθούμε για ταχεία ανάρρωση. Μακάρι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος νοσηλεύεται. Με λίγα λόγια, που λειτουργούσε χωρίς άδεια. Με λίγα λόγια, δεν είχε ούτε ΠΕΑ. Όχι, όχι. Από ό,τι με ενημέρωσαν, η διαδικασία αυτή είναι. Μόλις ανοίγει ένα κατάλημα, γίνεται γνωστοποίηση του φακέλου με μια υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ελέγχεται ο φάκελος και μετά πήγαινε, σε σύντομο χρονικό διάστημα πάνε και οι ελεκτικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτή την ενημέρωση έχω και εγώ. Και βέβαια με την υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνει και την ευθύνη ο επιχειρηματίας ότι όλα έχουν κύριε γίνει καλώς. Είδαμε τι ευθύνη έδωσε. Δυστυχώς όμως απεδείχθηκε ότι δεν έχουν γίνει καλώς. Από τη στιγμή που εντάξει ενημέρωσε, έστειλε το φάκελο, αν δεν γίνει και έλεγχο στην εγκατάσταση. Υπεύθυνη δήλωση σου λέει. Η υπεύθυνη δήλωση και εγώ δηλώνω ότι μπορεί να είμαι αρχιεπίσκοπος. Δεν είμαι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία. Χωρίς να ελεγχθεί από τους ειδικούς. Αυτό θα πρέπει να πάρετε. Πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα. Να πάρετε το Υπουργείο. Θα πρέπει να πάρετε απαντήσεις από τις αρμόδιες ελεκτικές αρχές για τη διαδικασία αυτή. Ωραία. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάνο, είχαμε σύνδυση. Εγώ θέλω όμως πριν κλείσουμε, ναι. Θέλω να πω κάτι. Επειδή η περιοχή μας είναι ένας πανέμορφος τόπος, ειδικά ο Δήμος Αμυντέου έχει 3 βραβευμένα εστιατόρια, έχει τα καταπληκτικά κρασιά, έχει τον Αρκτούρο, έχει τον Ιφαίο. Πιστέψτε μου ότι οι επιχειρηματίες είναι πάρα προσεκτικοί με τη λειτουργία των καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε, αγαπητέ Δήμαρχε, συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λέτε. Υπάρχουν όμως και κάποιοι, πώς να τους χαρακτηρίσω, επιχειρηματίες, ασυνείδητοι επιχειρηματίες, οι οποίοι αμαυρώνουν την εικόνα του τόπου σας και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε. Δεν έχει καμία σχέση το Αμύντιο, ένας υπέροχος προορισμός. Μακάρι να τον επισκεφθούν όλοι όσοι μπορούν, γιατί πραγματικά αξίζει να πάνε και να μην αμαυρωθεί η ευρύτερη περιοχή, αλλά εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε έναν επιχειρηματία ο οποίος ο μικρότερος χαρακτηρισμός τον οποίο μπορεί να αποδοθεί είναι ότι ασυνείδητος και να ευχηθούμε ταχεία ανάρρωση στο 54χρονο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο, τώρα είχαμε τη σύλληψη του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Άμεσα. Ναι. Για όλους αυτούς τους δηλαδή λόγους. Δηλαδή, αυτό τι μου το λες και μου το τονείς άμεσα. Όχι, εννοώ ότι έχει γίνει αμέσως μετά το περιστατικό. Η σύλληψή του. Ο ρεπόρτερ έχει αποκτήσει την αστυνομική γλώσσα. Ναι. Όχι, όχι. Απλά εννοώ ότι έγινε με την διαπίστωση του περιστατικού και τη μεταφορά των ασθενών στα νοσοκομεία. Ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη για βαριές σωματικές βλάβες από αμέλεια. Σήμερα πήγε στον ανακριτή. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, χωρίς συνήγορο. Απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος. Όμως διατάχθηκε από τον εισαγγελέα προκαταρκτική μετά τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων από την αυτοψία της πυροσβεστικής. Αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος για τις κακοτεχνίες που επέτρεψαν στο μονοξίδιο του άνθρακα από την εξάτμιση, ας το πούμε έτσι, του καυστήρα να περάσουν μέσα στο σύστημα του ξενοδοχείου. Αυτή η προκαταρκτική θα περιλαμβάνει αυτοψίες από την πυροσβεστική και ίσως αλλάξει. Σε μένα τώρα μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε τηλεθεατές οι οποίοι μας παρακολουθούν ότι ακόμα και τώρα, αν μπει σε γνωστές πλατφόρμες, μπορείς να κάνεις κράτηση για το συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Προφανώς η πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη. Δεν ζητάει άδεια λειτουργίας η πλατφόρμα. Πάντως είναι σφραγισμένο. Είναι σφραγισμένο, άρα κανείς δεν μπορεί να πάει να το επισκεφτεί. Σας ευχαριστώ όλους.